Δεν... Ναι. Ναι, έλα Γιώργο. Γιώργο, εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είναι? Γεια σου, Γιώργο. Καλά. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου. Καλά, τι είναι αυτό σήμερα? Την αγάπη μου, Γιώργο, μην με τρελαίνεις. Μια γενέθλια δεν έχει σήμερα? Ναι. Μην είσαι τρελή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου. Ο Γιώργος η Νίτσα. Τα παιδιά κατουρίθηκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα σπάει φούσκα. Έλα από εδώ. Και η Ρένα. Ο Γιώργος, η Νίτσα και η Ρένα σου έχονται χρόνια πολλά, Γιώργο. Να είναι καλά. Πού είσαι τώρα? Ω, τρελάτε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πού είσαι, κλείς τα παράθυρα, μην φύγεις από το παράθυρο. Πού είσαι? Ποιος είναι καλέ? 95,2 άθες της Ζήνων, Μιχάλη Τσαουσόπουλο, για άλλη τρελή. Τι θέλεις τώρα? Τι καλά, ευχαριστώ. Καλά, μην τα παιδιά σου. Θα το γράψω, θα το γράψω στο κινητό, πρέπει να σε πάρει χρόνια. Ναι, γεια. Ναι. Ποιος, πού είναι η Ραφαέλα και πού είναι και η Όλγα? Πείτε καλημέρα. Καλημέρα. Αχου κορίτσια, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Έχετε γενέθλια σήμερα? Ναι. Τι είστε, δίδυμα, είστε καλέ? Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Από την αρχή και δυο μαζί ταυτόχρονα, τι είπατε? Μάλιστα. Ωραία. Κορίτσια, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ο μπαμπάς, ο Πέτρος και εμείς από την Αθήνα σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, Ραφαέλα και Όλγα, εντάξει. Άντε, καλημέρα, γεια! Τελείωσε ο κορονοϊός. Τελείωσε, ευτυχώς. Ναι, ναι, θα κάνετε καμιά εξέταση. After COVID, δηλαδή. Εννοείται, εγώ την Πέμπτη έχω εξέταση. Να πάω να κάνεις και μία. Βέβαια, εντάξει, δεν είσαι στην ηλικία αυτή ακόμα, αλλά οι άντρες γύρω στα 40. Ναι. Πρέπει να κάνουμε και μία ουρολογική εξέταση. Να την κάνω, βεβαίως. Αλλά άμα θες, μπορώ να σου πω πώς θα την κάνεις δωρεάν στο σπίτι. Πώς? Το πρωί νηστικός κατεβαίνει στον ακάλυπτο, κατουρά στο χώμα. Ναι. Αν πλακώσουν οι μυρμήγκια, έχει ζάχαρο. Ωραία τα λες. Αν κατουρίσεις τα πόδια σου, έχεις πρόβλημα στον προστάτη. Γιατί κάνεις τέτοια. Σωστά, οκ, ναι. Αν παρά το κρύο τα ούρα μυρίζουν σαν ψητό, έχεις ψηλή χοληστερίνη. Δεν θα πας στον γιατρό, εγώ, Τσαουσόπουλο. Μια χαρά, παιδιά. Εάν την ώρα που το κρατάς το αυτό σου, έχεις πόνους στο χέρι, έχεις αρθρητικά. Μου τα βρήκες όλα, ρε Μιχάλη. Α, σου λέω, ρε παιδί μου, εάν δεν βλέπεις το παιδί σου, είσαι υπέρβαρος. Ναι, ευχαριστώ. Τέλος, αν γυρίσεις στο σπίτι με το παιδί σου να είναι έξω από το παντελόνι, έχεις αλτσχάιμερ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ωραία, μπράβο. Τζάμπα. Δόκτωρ Τσαουσόπουλος. Υπάρχουν μέρη του κόσμου, Μαρία, που απαγορεύονται να επισκεφτούν οι γυναίκες. Γιατί? Έλα, παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Το Αγιώρος. Το Αγιώρος. Εντάξει, το Αγιώρος, δεν ξέρω άλλα. Φυσικά είναι άβατο για τις γυναίκες. Αυτός ο κανόνας μετράει τουλάχιστον 1000 χρόνια και απαγορεύει ακόμα και σε θηλυκά ζώα να κατοικούν εκεί. Αλήθεια! Δεν έχει. Κινδυνεύουν τα ζώα. Αυτό συμβαίνει διότι η μοναχή είναι άγαμη και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει. Δηλαδή, άμα υπάρξει ένα ζώο και θα πάνε να το ψάξουν να δούνε. Δεν κατάλαβα. Bohemian Grove στις ΗΠΑ είναι ένα ιδιωτικό κάμπινγκ στην Καλιφόρνια. Μια παιδική χαρά για τα πλούσια μέλη του ομώνυμου κλαμπ. Παιδική χαρά, ξέρεις. Η λέσχη είναι προσβάσιμη μόνο σε άνδρες. Το όρος Όμινε στην Ιαπωνία, στη βάση του βουνού, υπάρχει πινακίδα που αναφέρει πως απαγορεύονται οι γυναίκες. Το γράφει τόσο στα αγγλικά όσο και στα ιαπωνικά. Okay. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρω. Εντάξει, ρε παιδιά. Ο ναός Αλιάπα στην Ινδία. Ο συγκεκριμένος ναός δεν απαγορεύει την είσοδο σε όλες τις γυναίκες, αλλά σε αυτές που είναι από 10 έως 50 ετών. Και αυτό γιατί ο μύθος αναφέρει πως ο Θεός ήταν άγαμος. Ήταν ανύπαντρος. Ναι, σου λέει μετά από. Σου λέει, αν είσαι πάνω από 50, ποιος να σε παντρευτεί? Συγγνώμη. Οι άντρες με αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το καλύτερο και πιο καυτό σεξ. Οπα. Παρακαλώ. Πες χαρακτηριστικά. Μικρά πόδια, ψήφισαν οι γυναίκες. Μικρά πόδια. Ναι, οι άντρες, παιδιά. Όχι όταν... μικρά πόδια, ρε παιδιά. Που κλείσα μου, αν έχει μικρό πόδι. Αν έχει μικρή πατούσα, όλα τα άλλα είναι μικρά. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Τώρα... Το 2 μέτρα πόδι, τι θα το κάνουμε. Τίποτα. Δεν κάνει καλό. Άκλαυτο θα πάει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μικρά πόδια. Δεν γίνεται. Γιατί έχουν ψήφισαν οι γυναίκες. Και οι γυναίκες λένε πάντα αλήθεια και δίκιο. Κοντά ποδαράκια τώρα. Δεν γίνεται. Θέλουν αυτού με τα μικρά πόδια. Το 78%. Μεγάλο ποσοστό. Αυτό θέλουν, Μιχάλη. Παιδιά, τι να κάνουμε, ό,τι θέλουν οι γυναίκες. Να αρχίσει να τηλεφωνήσει τη πρώην μου. Τηλεφωνώ. Τι θέλανε από μένα? Έλα, τι θέλανε. Έχω μακριά από εκεί. Έλατε. Για λέγε. Καραφλίτσα. Αγαπούν καραφλίτσα, βέβαια. Εντάξει, παιδιά, μισό ότι μα κάνει πλάκα. Έντονα φρύδια που ενώνουν. Αυτό είναι ουρακοτάγκο που μα λε τόση ώρα. Κοντά πόδια, έντονα φρύδια. Και καράφλα εδώ μπροστά, ουρακοτάγκο. Σκουλαρίκι στη μύτη, νέα μόδα για του άντρε. Είναι ουρακοτάγκο, αλλά δεμένο. Σώμα χλάδι.
χλάδι. Τι είναι το χλάδι? Μαχλάδι. Σώμα χλάδι με περιφέρεια. Του αρέσει πάρα πολύ η περιφέρεια στον άντρα. Καλέ. Ναι, ναι. Κάνεις πλάκα. Δεν πάμε καλά. Θέλετε να έρθω να διαβάσετε. Ρε Σύμπα, είναι από τη Γουατεμάλα όλο αυτό που διαβάζει. Όχι καθόλου. Είναι αυτό το πράγμα. Και πολύ καλοί οργανοπαίκτε. Τι θέλει? Να παίζει το οργανό του, το κατάλαβα. Ρε Σύμπα, ντροπή. Ζήτα συγγνώμη. Έλα μωρέ τώρα. Πράγματα που κακώ αποφεύγει μετά το σεξ, αγόρι μου. Για πε. Δηλαδή εντάξει. Το θέμα του προφυλακτικού. Εντάξει. Γιατί όχι, μετά την κορή μου νιώθει μια γλυκιά παραγωγική κούραση, το καταλαβαίνω. Ναι. Πριν κάνει οτιδήποτε, πρέπει να πα στην τουαλέτα να βγάλει το προφυλακτικό. Εφόσον ναι. το έχει χρησιμοποιήσει, να του τυλίξει μια πετσέτα σε ένα χαρτί, να το πετάξει στο καλαζάκι. Όχι, είναι στο κομμωδίνο, βλάχο. Μιχάλη μου, εκεί είναι πιο κοντά. Όχι, όχι, αγόρι, το κομμωδίνο είναι σε βλάχο. Πιο κοντά. Ακού σου λέω. Θα το πάρω μετά. Όχι τώρα. Έμα μιλήσα, ξέρει. Να το βλέπει ότι πέσαμε. Εσύ κάνατε σεκ θέμα, κέρασε κάτι τσίπι μετά. Όταν φιλοξενεί έναν άνθρωπο στο σπίτι σου, ακόμα και αν αυτό ο άνθρωπο κοίταται γυμνό στα σεντόνια σου. Ναι. Να είσαι σωστό, δώσε ένα ποτήρι κρασί, ένα νερό, ναι. έλεο κάπου. Ναι. Άμα είσαι ζημιάρη, δηλαδή είσαι βλάκα. Ναι. Ναι. Μην αράζει με το λεκέ τη ντροπή εκεί ανάμεσά σα. Πάει μια πετσέτα, άλλαξε σεντόνια. Α, μαντάρα. Ολόκληρη διαδικασία. Ναι, ρε, μαντάρα, στο κορίτσι. Ολόκληρη διαδικασία. Έλα τώρα, μην είσαι εκεί. Λοιπόν, κάνε μια αγκαλιά, μην πετάγει από το κρεβάτι λε και σε πιάσει τσιρλιό. Είναι η ίδια γυναίκα με την οποία προηγουμένω αγκαλιαζόσουν και έκανε σεξ. Γιατί πετάγεσαι? Οπότε τον. Μου το λε εμένα. Όχι, το λέω. Οπότε να τον αράξει λίγο στο κρεβάτι, να τη κάνει καμιά αγκαλιά κρεβάτι, δεν είναι το πιο καταστροφικό σενάριο του κόσμου. Ναι, αλλά άμα μόλι γνωριστήκαμε, τι έγινε? Έλα, 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 άστα διάλα. Άστα διάλα. Δεν έχει άδικο για αυτά που είπε για του άντρε. Όχι, βεβαίω δεν έχω άδικο. Αυτά όλα που είπα προηγουμένω συμβαίνουν στι πιο νεαρέ ηλικίε. Ο άντρα όσο μεγαλώνει, σοβαρεύει. Και δεν είναι μόνο αυτό, όσο μεγαλύτεροι γίνονται, τόσο και πιο πλούσιοι γίνονται οι άντρε. Γιατί? Για ξέρω, έχουν ασήμιστα μαλλιά. Χρυσό μέσα στα δόντια, πετράδια στα νεφρά, τι άλλο θέλει. Σίδηρο στι αρτηρίε, εκεί στο παντελόνι υπάρχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και μπροστά δεν κινείται τίποτα. Καταπληκτικά πράγματα. Και φυσικά έχουν ανεξάντλητα αποθέματα αερίου. Πάμε σε εξωτερικό ρεπορτάζ. Θέλω σήμα εξωτερικού ρεπορτάζ. Εξωτερικού ρεπορτάζ. Αμέσως. Βόρεια Κορέα. Η αδερφή του Κιμ Γιονγκούν, η Κιμ Γιονγκιον, θέλει να πατήσει το κουμπί. Γιατί? Για να φύγει για το πυρηνικό πόλεμο. Αυτή θέλει να πατήσει ένα κουμπί. Δεν πάει στο διάλογο. Είναι έτοιμη, λες. Βάλτε την απαντά ένα κουμπί, βγάλτε τα καλώδια από κάτω, να είναι το κουμπί σκέτο. Βάλτε την απαντά. Άλλη τσουλάρα αυτή. Παπί, παπί. Να το. Να το, ήρθε, παιδιά. Θα μα δώσει κάποιο. Θα σου δώσω, Μιχαλή. Τι πρέπει να κάνει σήμερα. Παλιότερα σου υπενθυμίζω ότι είχα ένα πρόβλημα με το ισχύο μου. Τώρα είναι καλά. Ποιο ισχύο? Είχα χτυπήσει. Είχα χτυπήσει και δεν μπορούσα να πάω περιοδία. Ναι. Έγινα καλύτερα, ξεκινάει η περιοδία μου, ευτυχώς. Ξανά. Ξανά, ευτυχώς. Να μην πηγαίνεις κοντά στους ανεμιστήρες γιατί θα σου φύγει το περουκίνι. Το κατάλαβα. Πάει, πας καλά. Ποτέ δεν είχε. Είσαι και με την άλλη τη σερβό, την αυτή. Ρέση Μιχάλη. Λοιπόν. 3-2, κατάλαβα. 3-2, ένα και. Είμαι πάρα πολύ καλύτερα, είμαι καλύτερα τώρα. Αχ, κρύα, κρύα, κρύα καρδιά. Έχει κλειρίνει από σένα. Κάποια πράγματα μοιάζουν καλά. Αχ, κρύα, κρύα, κρύα καρδιά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι? Ο Κώστας είμαι, καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι το τραγούδι? Έλτον Τζον, Ντουα Λίπα, Κολτ Χάρτ. Μπράβο! Ο Βάγγελος, μπορώ να έχω τη γραμμή 6. Γραμμή 6! Τι κάνετε? Κάνετε? Πολύ καλά, καλώς την. Ποια είστε? Είμαι η Κατερίνα. Μουσείο. Πώς γράφετε το Σι? Με ψιλογιώτα. Βεβαίως με ψιλογιώτα. Η Ευρώπη είναι Ήπειρος, ναι ή όχι? Ναι. Μπράβο, καλά πάμε. Ο Τυμφριστός τι είναι? Είναι βουνό, ναι ή όχι? Έλεος. Όχι. Έχασε. Ναι. Όχι. Τι είναι ο Τυμφριστός? Είναι βουνό? Ποτάμι. Ποτάμι. Δώσε μου γραμμή 9. Γραμμή 9. Καλημέρα σας. Ο Τυμφριστός είναι βουνό, ναι ή όχι, κουκλίτσα μου? Ναι. Α, μπράβο. Το όνομά σου, σε παρακαλώ. Σοφία. Σοφία, πάμε γιατί έχουμε φάει το χρόνο μας. Λοιπόν, Σοφία, θέλεις να σου δώσω γεύμα για δύο άτομα στο νέο εστιατόριο του δειπνοσοφιστήριου, το Σέντα. Θα σου δώσω 100 ευρώ για τα πάρκινγκ και τις βενζίνες σου. Και επίσης, όταν θα πας εκεί, θα έχεις κάνει ήδη και ένα organic botox μαλλιών αξίας 300 ευρώ από τον Gautier Salon. Wow, καλέ! Πολύ ωραία τα δωράκια, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω λίγο ακόμα. Θέλω να συνεχίσει. Ωραία, τα αποσύρω τα δωράκια. Glick.gr. 100 ευρώ από το ελληνικό online κατάστημα καλλιντικών. Ωραίο. Σου δίνω 100 ευρώ καλλιντικά και 100 ευρώ στο χέρι.
Θα ήθελα να συνεχίσω να δούμε τι έχει ο φάκελος. Θα της δώσω ένα σετ εσωρούχων και ένα σετ πιζάμες από τα καταστήματα για μαμάι. Και 200 ευρώ. Οπα! Να τα και τα 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό καλό μου, γιατί τα 200 είναι καλά σαν ποσό, είναι καλό. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Θες το φάκελο. Θες το φάκελο. Ναι, 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 ναι. Α, τα σβήνω όλα. Να σου δώσω ένα Nutribullet Blender Combo αξίας 169 ευρώ. Πολτοποιείς τα πάντα. Θρεπτικά, συστατικά, ξηρούς καρπούς, θρεπτικά ροφήματα κάνεις. Smoothies. Έχω ένα μικρό 3,5 ετών. Την αγόρι, κοριτσί. Αγόρι, αγόρι. Μπράβο, τι, πώς το λένε. Νικόλα. Να σου προσθέσω και ένα στεγνοτήριο Candy 10 κιλών. Όπα, να το. Καρώνεις ηλεκτρικά. Τέλειο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, όλα τα άλλα δεν είναι. Καλό είναι αυτό το στεγνοτήριο. Θα πάρω το στεγνοτήριο. Θα πάρεις το στεγνοτήριο. Βεβαίως. Η κοπέλα παιδιά θέλει το στεγνοτήριο. Κανένα πρόβλημα. Για να δούμε τι είχε ο φάκελος μας. Μέσα είχε ένα μοναδικό Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη για δύο άτομα. 5 ημέρες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, δώρο αξίας 1500 ευρώ. Α, εντάξει, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει γιατί και έχουμε και το μικρό, δεν θα είχα που να τα αφήσω και έχουμε ήδη κανονίσει για το Πάσχα. Και μετά θα μου τηλεφωνούσες να το κρατήσω εγώ το παιδί. Όχι, καλύτερα να πήρες αυτά. Εντάξει, τάλι. Μια χαρά. Μείνε στη γραμμή. Thank you. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.